Θα μου επιτρέψετε, προτού σας δώσω το λόγο, να πάμε να δούμε ποιες είναι οι χώρες, ποιοι είναι οι τουρίστες που θα κάνουν ποδαρικό την 1η Ιουλίου αλλά και την 2η Ιουλίου, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, ποιες είναι οι πτήσεις με βάση τα σχέδια πτήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του Αερολιμένα και τον κύριο Πλιάκα για την παραχώρηση των στοιχείων. Να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα δούμε μια πιο αναλυτική εικόνα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλιάκας. Πάω όμως στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε ποιοι είναι οι τουρίστες που θα κάνουν ποδαρικό. Και βεβαίως γερμανικό είναι το ποδαρικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης της τουριστικής περίοδου έχουμε βάλει και τις πτήσεις εσωτερικού. Έχουμε Κος, Αθήνα, εδώ έχει γίνει ένα μικρό λάθος. Το Ανόβερο είναι η πρώτη πτήση, δηλαδή οι Γερμανοί τουρίστες θα είναι οι πρώτοι που θα πατήσουν πόδι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και ακολουθούν το Σάλτσμπουργκ, Ρόδος, Μπρνό από την Τσεχία, η Πράγα, η Βαρσοβία, Ζυρίχη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ντίσσελντορφ, Άμστερνταμ μέσω Ζακύνθου, Βαρσοβία, Σαντορίνη, Οστράβα, Πράγα, Αθήνα, Ντίσσελντορφ, Φραγκφούρτη. Εδώ έχουμε μία διόρθωση. Μέχρι το μεσημέρι που είχαμε πάρει τα σχέδια πτήσεων υπήρχε και το Λονδίνο-Λούτον. Όμως, όπως είναι ήδη γνωστό, έχουμε αναστολή απαγόρευσης των πτήσεων από τη Μεγάλη Βρετανία και από τη Σουηδία. Άρα η πτήση αυτή δεν υφίσταται. Ρόδος, Αθήνα, πάντα μιλάμε για την πρώτη ημέρα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Ανόβερο, Θεσσαλονίκη, Ανθίνα, Νιρεβέργη, Ρόδος, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βουκουρέστι, Αθήνα, Φραγκφούρτη, Μάστρικτ, Ντίσσελντορφ. Πάμε στον επόμενο πίνακα για να δούμε πώς κλείνει η πρώτη μέρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ταλίνα από την Εστονία, Αθήνα, Αθήνα και Ανόβερο. Μάλιστα έχουμε μία γερμανική απόβαση, θα τολμούσαμε να πούμε. 12 οι πτήσεις που έρχονται από Γερμανία, σε σύνολο 42, δηλαδή είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και ακολουθεί η Ολλανδία, η Τσεχία και η Πολωνία, οι χώρες που φέρνουν μαζικά τις πρώτες αφίξεις. Να πούμε ότι με βάση την εκτίμηση, κατά την πρώτη ημέρα, να μείνουμε στην προηγούμενη κάρτα για να δούμε την εκτίμηση, με δεδομένο ότι οι πτήσεις μπορεί να έρχονται με πληρότητα 50 έως και 100%, αν έρχονται με πληρότητα πάνω από το 50%, μιλάμε για κατώτατη τιμή αφίξεων 4.000 τουρίστες και για ανώτατη τιμή πάνω από 6.000 επιβάτες μέσα σε μία ημέρα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Πάμε τώρα να δούμε την 5η 2 Ιουλίου, την δεύτερη ημέρα, με βάση τα σλότς, να σας πω ότι τα σλότς διαμορφώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή υπήρχαν και πτήσεις από Ιταλία. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πτήσεις από Ιταλία. Έχουμε αναστολή στην απαγόρευση των πτήσεων από Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία, κάτι που προέκυψε σήμερα το μεσημέρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι την 5η 2 Ιουλίου οι πτήσεις που έρχονται στο Ηράκλειο είναι από Πράγα, Βερολίνο, Βιέννη, Ζυρίχη, Λιψία, Παρίσι, Ορλή, Ντίσσελντορφ, Λίλ από τη Γαλλία, Άμστερνταμ, Γενέβη, Φραγκφούρτη, Κος, Αθήνα, Παρίσι, Σαρ ντε Γκολ, Αϊνχόβεν, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Γενέβη, Λονδίνο, Λούτον, δεν υφίσταται αυτή η πτήση όπως σας είπαμε, Άμστερνταμ, Γκρόνιγκεν από την Ολλανδία, Ρόδος. Πάμε και στο τελευταίο πίνακα. Πάπενμπουργκ από τη Γερμανία, Νιρεμβέργη επίσης από τη Γερμανία, Θεσσαλονίκη, Κολονία, Αθήνα, Λάρνακα, Βρυξέλλες, Μέμιγκεν και Αθήνα. Και κατά την δεύτερη ημέρα οι Γερμανοί έχουν τον πρώτο λόγο. Η εκτίμηση είναι από 3.500 επιβάτες μέχρι 4.500 εφόσον τα αεροσκάφη έρχονται με πληρότητες κοντά στο 100%. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη ότι έρχονται γεμάτα τα αεροσκάφη, μέσα σε 2 ημέρες μόνο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα αφιχθούν 10.500 επιβάτες. Αν είναι με μειωμένη πληρότητα, η κατώτατη τιμή που θα μπορούσε να αφορά αυτή την άφιξη είναι 6.500. Θα ήθελα να πω ότι και με βάση αυτά τα δεδομένα, αν κανείς ασχολείται και όλοι γνωρίζετε πολύ καλά από τουρισμό, είναι πτήσεις που θυμίζουν έναν μέτριο Απρίλιο.